Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μοναδικό πράγμα που ρωτάμε είναι πού είναι το κακό να έχουμε το όνομα που επιθυμούμε. Μακεδονία. Δεν έχουμε καμία εδαφική διεκδίκηση. Θέλουμε απλώς να ζούμε ειρηνικά στη χώρα μας χωρίς προβλήματα και ταραχές. Αν η Ελλάδα έχει πρόβλημα μαζί μας, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Να μας αποκαλείτε εσείς Μακεδονία του Βαρδάρη ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά αυτό θα ισχύει μόνο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Για όλους τους υπόλοιπους, για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για τις χώρες που μας έχουν ήδη αναγνωρίσει, το όνομά μας θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είμαι από τη Μακεδονία και σέβομαι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μακεδονική ιστορία, όπως και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Οπότε, ναι. Σε κάποιο βαθμό νιώθω ότι κρατάω από αυτόν. Αν δεν μας θέλετε στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Όμως το όνομα Μακεδονία δεν μπορείτε να μας το αρνηθείτε. Δεν έχω ανάγκη ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ. Θέλω μόνο να αποκαλούν τη χώρα μου Μακεδονία. Να μιλάω μακεδόνικα και να ζω στη δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανένας πολιτικός, ούτε ο Νίμιτς, ούτε ο Σολάνα, ούτε ο Ρεν, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αν μας αλλάξουν το όνομα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορεί να οργανώσω πάλι μια διαδήλωση, μπορεί να βγω γυμνός στους δρόμους ή και να κολυμπήσω στο Βαρδάρι μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να διαδηλώσω εκεί. Η έρευνα συναντά μια ομάδα νέων που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στην πλατεία Μακεδονία και στην πλατεία Πέλλας των Σκοπίων. Οι περισσότεροι είναι μέλη της οργάνωσης Youth Knows. Οι νέοι ξέρουν. Αρχηγός τους και οργανωτής των συγκεντρώσεων είναι ένας φοιτητής αρχιτεκτονικής 22 ετών. Ονομάζεται Bogdan. Το φωνάζουν Bobby. Αν κάποιος μας πει αύριο να πάψουμε να είμαστε Μακεδόνες και να μπούμε στο ΝΑΤΟ, θα πούμε ευχαριστούμε πολύ, αλλά όχι. Γιατί αν αλλάξουμε την ταυτότητα του έθνους μας, θα είμαστε ένα νεκρό έθνος. Γιατί να θέλουμε να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ νεκροί?